Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι είστε μαζί μας. Είναι χαρά και τιμή. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Θέλω να σας θέσω ένα πρώτο ερώτημα που βέβαια δεν θα πρωτοτυπήσω, σχετίζεται με τις εξελίξεις, τις άσχημες εξελίξεις που διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ουκρανία. Είδαμε τα τελευταία 24 ώρα μια προσπάθεια εξομάλυνσης μιας κατάστασης μετά από τις συναντήσεις, διπλωματικές συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την σημερινή κατάσταση? Η δική μας άποψη είναι ότι βέβαια δεν θα αναιρέσουμε εμείς αυτό που προβάλλεται. Κάποιες προσπάθειες, όπως είπατε, για εξομάλυνση αυτής της κατάστασης. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, στην εξέταση αυτών των θεμάτων, γιατί είναι δεδομένο ότι οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν σε εμάς είναι φιλτραρισμένες μέσα από ειδικές υπηρεσίες, παίζουν σίγουρα υπηρεσίες οι οποίες προπαγανδίζουν, αν θέλετε, τις θέσεις της κάθε πλευράς, και αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες για να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι από τη μια πλευρά. Από την άλλη, βέβαια, εκείνο το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι συνεχίζει αμείωτη η δοκιμασία τόσο του λαού της Ουκρανίας όσο και του λαού της Ρωσίας, και βέβαια αυξάνονται δραματικά οι κίνδυνοι και για τους λαούς των χωρών οι οποίοι βρίσκονται γύρω από αυτές τις χώρες, και δεν εξαιρείται και ο ελληνικός λαός, ο οποίος, αν θέλετε, μπλέκεται, και ιδιαίτερα μέσα από τις επιλογές της κυβέρνησης και μέσα από τις βάσεις τις αμερικανικές, τις επιχειρικές που υπάρχουν στο ελληνικό έδαφος, που χρησιμοποιούνται αντικειμενικά, και το γνωρίζουμε αυτό, ήδη έχουν ανακοινωθεί, για την οργάνωση της περικύκλωσης της πίεσης των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Ουκρανία. Είδα από το Στεφανουβίκιο φεύγουν μαχητικά ελικόπτερα και πηγαίνουν στην Πολωνία. Αυτό γίνεται τις πρώτες μέρες του πολέμου. Από τη Σούδα καθημερινά υπάρχουν πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών στην περιοχή για να συλλέξουν πληροφορίες στην περιοχή των επιχειρήσεων, αλλά και μαχητικών για να αστυνομεύσουν τους ουρανούς των χωρών ή τη Μαύρη Θάλασσα από πτήσεις αντίστοιχα ρωσικών σκαφών. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν γίνει ένα πεδίο συγκέντρωσης ξένων πολεμικών πλοίων. Τα αεροπλανοφόρα, το αμερικάνικο ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, το γαλλικό αντίστοιχα, ελληνικά πολεμικά πλοία μπλέκονται στη συνοδεία τους, που σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει μια άμεση εμπλοκή της Ελλάδας. Τα 20.000 Καλάσμιγκοφ που στάλθηκαν στην Ουκρανία για να εξοπλίσουν όχι φυσικά τον Ουκρανικό στρατό, γιατί οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν τα όπλα τους, αλλά όλα αυτά τα φασιστοειδή που με πρόσκληση της Ουκρανικής κυβέρνησης συγκεντρώνονται σε αυτή τη χώρα. Αυτή, αν θέλετε, είναι μια πολιτική η οποία έχει πολλούς κινδύνους, κρύβει πολλούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό, γιατί ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση έμεσα, ίσως και παραπάνω από έμεσα, μπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας ανησυχούν ιδιαίτερα αυτές οι εξελίξεις, και να σας πω και το άλλο, το οποίο είναι επίσης ανησυχητικό. Αυτή τη στιγμή η διαμάχη στην περιοχή δεν είναι ανάμεσα Ρωσία και Ουκρανία, είναι ανάμεσα στην Ρωσία και τις επιδιώξεις γεωπολιτικές στην περιοχή για να ελέγξει και να συσπυρώσει τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και απ' την άλλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία βρίσκεται στη μέση. Είναι ένα πεδίο στο οποίο εξελίσσονται αυτοί οι ανταγωνισμοί, και η συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από αυτό το μέτωπο, το πολεμικό, το τραγικό που υπάρχει σήμερα, φυσικά ενέχει κινδύνους γενικότερης ανάφλεξης. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και οι ακροατές. Κύριε Παπαναστάση, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια επεκτατική, μια καθαρή εισβολή από πλευράς Ρωσίας. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι σαφές και αυτό που περιγράφετε κι εσείς, την αύξηση αυτών των ανταγωνισμών. Και θα πρόσθετα εδώ, και έχει μια σημασία και η άποψή σας, το σχόλιο σας, για την ραγδαία εμπλοκή και άλλων χωρών και πρώην χωρών που ανήκαν στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση, ανατολικών χωρών αλλά και χωρών της Βαλτικής, σε μια συζήτηση για ένταξη στην Νατοϊκή Συμμαχία. Προβληματίζει αυτό? Βεβαίως και προβληματίζει, και να σας πω για το εξής. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον όρο Σοβιετική Ένωση. Και το αναφέρω αυτό γιατί. Γιατί αυτές οι χώρες επί δεκαετίες, επί Σοβιετικής Ένωσης, επί σοσιαλισμού, έζησαν πραγματικά συνθήκες αδελφοσύνης, αλληλοκατανόησης, ανάπτυξης. Τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Και εδώ και 30 χρόνια που, αν θέλετε, υπήρξε υποχώρηση του σοσιαλισμού σε αυτές τις χώρες, έχουν ανοίξει η ασκή του αιώλου. 30 χρόνια μετά την πτώση του σοσιαλισμού βλέπουμε λαοί οι οποίοι ήταν αδελφωμένοι να σφάζονται. Αυτό πραγματικά είναι μια εξέλιξη η οποία δικαιώνει τη θέση μας, αν θέλετε, να αναλύουμε και να στηρίζουμε το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης και τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν από εκεί πέρα. Και πάω τώρα στις βαλτικές χώρες. Οι βαλτικές χώρες δεν θυμήθηκαν σήμερα να διαλέξουν δυνάστη, να διαλέξουν στρατόπεδο και ληστή, γιατί είτε με τη Ρωσία είσαι, είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν διαφέρουν σε τίποτε. Δεν είναι η ιδεολογική αντιπαράθεση που υπήρχε πριν το 1990 ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση, αν θέλετε, και τα δυτικά στρατόπεδα. Σήμερα η διαμάχη είναι αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο των αγορών, τον έλεγχο των πρώτων υλών και των τρόπων μεταφοράς τους. Άρα οι βαλτικές χώρες έχουν διαλέξει στρατόπεδο και δεν ξεκίνησαν σήμερα. Πολύ πριν την επιχείρηση την επίθεση, αυτή την κατακριτέα, την καταδικαστέα επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι βαλτικές χώρες φιλοξενούσαν δεκάδες χιλιάδες νατοϊκούς στρατιώτες παρατεταγμένους στα ευρωρωσικά σύνορα. Άρα λοιπόν είχαν μπει στο παιχνίδι, επιτρέψτε μου αυτήν την έκφραση, όσο και αν μου λύνει τη λέξη παιχνίδι, είχαν μπει λοιπόν σε αυτή την λογική της αντιπαράθεσης και πρημοδοτούσαν το ένα στρατόπεδο. Σήμερα δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από το να επεκτείνουν αυτή την επιλογή τους. Και είναι μια επιλογή που και για τους λαούς τους και για τους λαούς της Ευρώπης είναι πραγματικά καταστροφική, γιατί τροφοδοτούν τον έναν από τους δύο ληστές. Μάλιστα. Δύο ερωτήματα έχουν έρθει από ακροατές. Το ένα λέει το εξής. Σωστά γίνεται μια κριτική για το ρόλο και την εμπλοκή της Ρωσίας και βέβαια είναι σωστή και η διαφοροποίηση της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης με το σημερινό καθεστώς Πούτιν. Όμως παρόλα αυτά βάζει ο ακροατής το ερώτημα, δεν είναι και λίγο σαν να σφίγγει ο κλειός στην Ρωσία, όταν χώρες που είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα μακριά από ρωσικά εδάφη θέλουν να μπουν σε μια αντιπαραθετική συμμαχία και πόσο μάλλον να μπουν και σε συγκεκριμένα αμυντικά προγράμματα και επιχειρήσεις, χωρίς να δίνει άλοθη βέβαια στην εισβολή των Ρώσων? Βεβαίως είναι μια πολύ καλή ερώτηση και είναι και μια ερώτηση, αν θέλετε, που εμπλέκει και την Ελλάδα μέσα, και θα απαντήσω άμεσα. Το ΝΑΤΟ σχετικά πρόσφατα, γιατί ο ιστορικός χρόνος είναι πολύ συνεπτυγμένος, είχε πάρει απόφαση να μην επεκταθεί, ήταν αυτό τις απαρχές της υποχώρησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, ότι δεν θα επεκταθεί προς Ανατολάς, αν θέλετε, διατυπώνοντας τις ισορροπίες της εποχής εκείνης. Όχι απλά δεν τήρησε αυτή τη δέσμευση, η οποία, αν θέλετε, ήταν και ένα στοιχείο μιας, ας πούμε, ισορροπίας στην περιοχή, αλλά επεκτάθηκε δραματικά στην Ουκρανία. Πριν τον πόλεμο μπορεί να μην ήταν ενταγμένη χώρα σαν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ουσιαστικά φιλοξενούσε δυνάμεις του ΝΑΤΟ μέσα στην επικράτειά της. Υπήρχαν βάσεις της Μεγάλης Βρετανίας στρατιωτικές. Ήδη έκφραζε θέσεις οι οποίες ήταν απόλυτα φιλονατοϊκές. Εξόπλιζε τις ένοπλες δυνάμεις της και τις προσανατόλιζε εναντίον της Ρωσίας. Πραγματικά έχετε δίκιο και σε αυτή, συγγνώμη, την τακτική ή στρατηγική, αν θέλετε, συμμετείχαν όλες οι χώρες κράτη-μέλη και η Ελλάδα. Συνηγορούσε σε αυτή την πολιτική. Και αν θέλετε, ήταν και η πολιτική που καλά κάνει και βάζει το ερώτημα έτσι ο ακροατής σας. Ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν στο να αναφλεγεί η μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, η οποία έχει συγκεντρωθεί δεκαετίες τώρα σε αυτή την περιοχή, με ευθύνη του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς φυσικά να αθωώνει σε καμιά περίπτωση την Ρωσία και την πολιτική της, η οποία ήταν εξίσου επεκτατική και προκλητική προς άλλες κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, όταν φτάνει το ΝΑΤΟ, τα σύνορά του επί της ουσίας, 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και καμιά 80 χιλιόμετρα από το Λένιγκραντ, αυτό που βαφτίσανε σήμερα Αγία Πετρούπολη, βεβαίως και ήταν μία από τις βασικές πίθες οι οποίες προκάλεσαν την ανάφλεξη. Και τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν οι χώρες σήμερα του δυτικού κόσμου, όπως λέγονται, μεταξύ αυτών και η ελληνική, είναι πραγματικά κροκοδίλια. Τίποτε μα τίποτε σε όσα έκαναν σήμερα στις ενέργειές τους δεν βοήθησε στην εκτόνωση αυτής της κατάστασης ή, αν θέλετε, στην εγκαθίδρυση μιας ειρήνης, έστω και της υπεριαλιστικής ειρήνης, με το πιστόλι στον πρόταφο. Μάλιστα. Σαφής. Το δεύτερο ερώτημα, που και αυτό νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και έρχεται σε συνέχεια και της παρουσίασης και της άποψής σας, νομίζω είναι καθαρή άποψη και του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφορικά και με τις βάσεις και πώς εμπλέκεται και η χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Λέει ο φίλος ακροατής, επειδή είστε και βουλευτής Εντολοκαρνανίας, είστε από την ευρύτερη περιοχή μας, ότι και στην τοπική γειτονιά μας εδώ, στο Άκτιο, έχουμε, μπαίνουμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς, έχουμε βάση νατοϊκή και εδώ είναι και ένα ζητούμενο και των τοπικών κοινωνιών, των σωματείων και βέβαια και από το δικό σας θεσμικό ρόλο ως βουλευτή Εντολοκαρνανίας, το πώς αντιδράς σε αυτόν τον σχεδιασμό. Σαν γενική θέση, πραγματικά θέλω να το πω, αν θέλετε, και έχει και μια συναισθηματική βάση αυτό που θα εκφράσω. Αισθάνομαι ότι είναι ντροπή, είναι τεράστια προσβολή για τον ελληνικό λαό, για τα φιλιρινικά αισθήματα, τα οποία είναι, αν θέλετε, διευρυμένα μέσα από την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Αυτά τα φιλελληνικά αισθήματα του ελληνικού λαού να μετουσιώνονται, όχι να μετουσιώνονται, είναι πολύ ήπια η λέξη, να μετατρέπονται δυναμικά σε επιθετικές ενέργειες εναντίον άλλων λαών. Καμία ελληνική κυβέρνηση μεταπολεμικά δεν σεβάστηκε αυτά τα αισθήματα του ελληνικού λαού, αλλά έδωσε γη και είδο σε όλες τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Βρετανία και τη διάδοχη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και τις συμμαχίες οι οποίες προέκυψαν μέσα από αυτή την πολιτική, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και είναι τραγικό, γιατί σήμερα η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέκτηνε μια συμφωνία την οποία είχε προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την είχε σχεδόν υλοποιήσει. Και όχι απλά υπάρχουν βάσεις στην Καρνανία μεταξύ των άλλων σήμερα. Υπάρχουν βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανουβίκιο, στη Λάρισα, στη Σούδα και στην Εντολοκαρνανία τα αεροδρόμια. Οπουδήποτε υπάρχει σήμερα εγκατάσταση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είναι στη διάθεση, να το πω λαϊκά για να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι στη διάθεση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ να τις χρησιμοποιήσουν σαν επιθετικές πλατφόρμες εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίον άλλων λαών της περιοχής. Είναι τραγικό. Και όχι μόνο είναι τραγικό, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης. Και έχουμε και δηλωμένα τέτοια στοιχεία. Ο ελληνικός λαός μέσα από αυτή την πολιτική έχει στοχοποιηθεί. Και έχει στοχοποιηθεί, για παράδειγμα, όταν οι ελληνικές βάσεις στην Ελλάδα, αυτές οι επιθετικές βάσεις, στοχεύουν τη Ρωσία, τότε είναι δεδομένο ότι ρωσικά όπλα στοχεύουν αυτές τις βάσεις. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο και δεν μιλάμε αιώλα. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η βάση της Αλεξανδρούπολης, η αμερικανική σήμερα, είναι τόσο κομβική συμβασία όσο πραγματικά δεν μπορεί να συλλάβει ο νους ενός απλού ανθρώπου, γιατί από αυτή την πύλη τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού εξαρτάται η επιβίωση των στρατευμάτων που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτή την πύλη ενίσχυσης αυτών των δυνάμεων να μην την σημαδεύουν ακόμη και πυρηνικά όπλα, δεν σας λέω μόνο τακτικά. Η τη Σούδα, μία από τις πιο βασικές πλατφόρμες επιθέσεων των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα και έχει τεράστιες ευθύνες και αν θέλετε δείχνει και την πλήρη ανευθυνότητα των ελληνικών κυβερνήσεων, γιατί δεν λογαριάζουν την ασφάλεια του ελληνικού λαού αλλά τη βάζουν στη ζυγαριά της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της αστικής τάξης και της πλουτοκρατίας, η οποία έχει να κερδίσει πάρα πολλά από αυτούς τους πολέμους και από αυτή την ένταξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε ότι αυτές τις μέρες που σφάζονται κορμιά του ουκρανικού λαού και του ρωσικού λαού σε εκείνη την περιοχή, οι Έλληνες εφοπλιστές υπογράφουν συμβόλαια μεταφοράς υδρογονανθράκων με πλοία τα οποία, να πούμε και κάτι τραγικό είναι, αλλά στο βάλουμε εμβόλυμα, με πλοία τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο αφορολόγητο. Και αντιλαμβάνεστε τι σας λέω, σαν τη διαστολή με την απλήρη αδυναμία των Ελλήνων πλέον να βάλουμε έστω και ελάχιστο. Όχι μόνο αυτό, αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, να προσθέσω εγώ ότι τη στιγμή που γίνεται μια φορομπηχτική πολιτική και έχουμε και συνανθρώπους μας να μην μπορούν να αντέξουν άλλο το βάρος και των φόρων, των άδικων φόρων, των άμεσων φόρων που πλήττουν συνολικά την κοινωνία, έχουμε και 58 φορά απαλλαγές στην πλευρά των Ακριβώς τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα, είναι προκλητικό πραγματικά για τον Έλληνα αγρότη, μια χυμαζόμενη κατηγορία. Τώρα είναι όλη η Ελλάδα βέβαια, αλλά επειδή είμαι και με το Λακαρνανία και ιδιαίτερα κόσμο, στον αγρότη, ο αγρότης να πληρώνει πανάκριβο το πετρέλαιο και ο εφοπλιστής, ο οποίος φορολογία πληρώνει όσοι δηλώσει, όσοι θέλει, να παίρνει το πετρέλαιο χωρίς αφορολόγητο. Και αν θέλετε είναι και μία από τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, μπας και πάρει έστω και την ελάχιστα ανάσα αυτός ο δύσμηρος λαός, οι εργαζόμενοι, για άμεση κατάργηση της φορολογίας σε ενέργεια, καύσιμα και είδη πλατιάς κατανάλωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, δύο τελευταία ερωτήματα αναφορικά με τις εξελίξεις. Το πρώτο έχει να κάνει και με την αν η κίνηση αυτή της Ρωσίας να παραβιάσει την πράξη και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, γεννά και ένα δεδικασμένο και ενδεχομένως μια νέα έτσι πολιτική που θα την ενστερνιστούν και άλλες χώρες. Και θέλω να έρθουμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, διότι υπάρχει μια συζήτηση αν αυτήν η κίνηση βοηθάει ή όχι και την τουρκική προκλητικότητα που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Αναφέρομαι βέβαια για τις επιλογές της κυβέρνησης Ερντογάν και όχι να το διαχωρίσω για τον τουρκικό λαό, που η άποψη και η δική μου η προσωπική είναι ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, οι κυβερνήσεις είναι άλλο ζήτημα. Βεβαίως. Καταρχάς, ας πάμε στο θέμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν θέλετε, και το είναι πλέον, ειδικά μετά τα γεγονότα της Ιουγκοσλαβίας αλλά και του Ιράκ και του Ιράν, ότι ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει εγκλωβιστεί στην εξυπηρέτηση της πολιτικής και των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, τώρα με την Ουκρανία πραγματικά θα περίμενε η ανθρωπότητα, και το βάζω σε αυτή τη βάση, μια πολύ δυναμική αν θέλετε μπλοκή του ΟΗΕ σε αυτές τις εξελίξεις στην κατεύθυνση στο να ξεμπλεχτεί αυτό το κουβάρι και τουλάχιστον να μην υπάρξουν αυτές οι επιπτώσεις στους λαούς της περιοχής. Δεν υπήρξε τίποτα. Και αυτό γιατί, ξαναλέω, η πολιτική του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι πλέον συνυφασμένη με την νομιμοποίηση των επιλογών της αμερικάνικης πολιτικής. Και έρχομαι στο κομμάτι του ερωτήματός σας, αν δημιουργεί δεδικασμένο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέσα από τον αποτροπιασμό της ανθρωπότητας ολόκληρης, που αισθάνθηκε μέσα από τα ναζιστικά εγκλήματα και τα αποτελέσματα αυτού του πραγματικού απάνθρωπου, σκληρού και τραγικού πολέμου του Δεύτερου Παγκοσμίου, με τα εκατομμύρια θύματα σε όλο τον κόσμο, είχε ληφθεί μια απόφαση ότι τα σύνορα τα οποία υπάρχουν είναι απαραβίαστα. Mm-hmm. Είναι γνωστό αυτό. Πρώτα είδαμε τα σύνορα αυτά να παραβιάζονται και να αλλάζουν απαραβίαστα όσον αφορά την αλλαγή και την τροποποίησή τους από τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία κατακαιρματίστηκε και κατακαιρματίστηκε με πολύ ματωμένο τρόπο. Και αυτός ο κατακαιρματισμός δεν έγινε τυχαία. Έγινε έτσι ώστε οι χώρες που θα προκύψουν να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, βαρύς ο όρος, αλλά τον χρησιμοποιώ εν γνώση της βαρύτητάς, και να ενταχθούν στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι τα Βαλκάνια και με συμμετοχή της Ελλάδας οι περισσότερες χώρες έχουν ενταχθεί στο δυτικό στρατόπεδο. Είναι το αποτέλεσμα αυτό, άρα τότε πρώτο άλλαξαν τα σύνορα. Δεύτερο, προέγυψε το κράτος του Κωσόβου, το οποίο είναι ένα προτεκτοράτο. Mm-hmm. Και εκεί πέρα έγινε αποδοχή των χωρών σε ένα νέο κράτος που δεν υπήρχε. Η Ρωσία λοιπόν σήμερα τι το νέο λέει? Ότι σε έναν υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, όταν στιγμιαία, και θα το εξηγήσω το στιγμιαία, σταματάει η διπλωματία, αναλαμβάνουν την ισχύ τα όπλα. Προσέξτε όμως, αυτός είναι ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, διάδοχος της υπεριαλιστικής ειρήνης. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του? Την ίδια στιγμή που χώρες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ, ουσιαστικά πολεμούν με τη Ρωσία, την ίδια στιγμή αυτές οι χώρες πάνω από τα πεδία μαχών που κατακαιρματίζονται ανθρώπινα σώματα και μάλιστα νέων ανθρώπων, δίνουν τα χέρια και υπογράφουν συμφωνίες αγοράς ενεργειακών πόρων. Την πρώτη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος εισβάλλοντας η Ρωσία μέσα στο ουκρανικό έδαφος, η Ρωσία αγόρασε το συντριπτικό ποσοστό διηγηστηριών που βρίσκονται στη Γερμανία και επιβεβαιώνει τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι συνέχιση της ιμπεριαλιστικής ειρήνης και μετά θα ξαναέρθει η ειρήνη και θα ξανασυνεργαστούν και θα δώσουν τα χέρια. Όμως κάποιες μανάδες δεν θα πάρουν ποτέ πίσω τα παιδιά τους. Τα δεινά των λαών θα τους ακολουθούν για δεκαετίες. Οι γενιές ολόκληρες θα έχουν καταστραφεί. Αυτός ακριβώς είναι ο αγώνας που πρέπει να δώσουν οι λαοί. Όχι μόνο της Ουκρανίας και της Ελλάδας, όλης της περιοχής, όχι οι λαοί των εμπλεκόμενων χωρών, οι λαοί όλων των χωρών. Για να αποτραπούν αυτά τα γεγονότα. Και είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, η μόνη λύση είναι πραγματικά η λύση της αλλαγής του καπιταλιστικού καθεστώτος αν θέλετε, της εξουσίας, την εξουσία να την πάρουν οι ίδιοι λαοί και να ρυθμίζουν τη ζωή τους χωρίς να υπάρχει αντιπαλότητα του ενός λαού απέναντι στον άλλον, αλλά σεβασμού και στους λαούς, αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μάλιστα. Νομίζω είστε σαφείς. Τελευταίο ερώτημα και είναι εξίσου νομίζω σημαντικό. Έχει να κάνει με την πολιτική και της χώρας μας αυτήν την ιστορία. Είδαμε και το τονίσατε πριν και για την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά βλέπουμε και μια διαφορετική προσέγγιση και από το αστικό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δηλαδή ουσιαστικές ή τυπικές συνεδριάσεις του ΚΚΕ, οι οποίες πλέον δεν γίνονται. Ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίες δεν γίνονται. Δηλαδή παίρνονται κάποιες αποφάσεις ερήμην των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι και μία, ας το πούμε έτσι, υποβάθμιση των ίδιων των θεσμικών στοιχείων του αστικού αυτού συστήματος το οποίο ζούμε. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο πιο ακραίο στάδιο, θεωρείτε? Δεν έχετε άδικο όσον αφορά τη λειτουργία κάποιων μηχανισμών. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές αυτοί οι μηχανισμοί έχουν και τον ρόλο της συσκότησης των πραγματικών ευθυνών. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση καλέσει τους αρχηγούς και τους ενημερώσει ότι αυτές είναι οι εξελίξεις και που οι οποίες υπάρχουν. Είναι ένα στοιχείο, υπάρχει μία γνώση. Επί της ουσίας όμως αλλάζει την πολιτική της κυβέρνησης, της ελληνικής, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με την πολιτική του ΝΑΤΟ. Η απάντηση είναι όχι. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, ο φερεντζές μιας δημοκρατικότητας ή λειτουργίας κάποιων δημοκρατικών θεσμών για μας θα ήταν ουσιαστικός αν στην πραγματικότητα υπήρχε δυνατότητα να αλλάξει αυτή η πολιτική. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η πολιτική δεν αλλάζει, κάτι συγκλήσεις τώρα εθνικών συμβουλίων ή δεν ξέρω τι άλλους τίτλους μπορεί να τους δώσουν, δεν είναι επί της ουσίας κάτι το οποίο θα βοηθήσει στο να γίνει πιο φιλολαϊκή πολιτική, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό αλλά και για τους υπόλοιπους λαούς. Άρα λοιπόν εμείς δεν δίνουμε συγχωροχάτη στην κυβέρνηση αν εφαρμόζει ή αν δεν εφαρμόζει αυτούς τους θεσμούς. Δεν είναι αυτό η ένσταση δική μας, ή αν θέλετε η επιδίωξη και μάλιστα η αγωνιστική επιδίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι να αλλάξει αυτή η πολιτική. Όσον αφορά τη διαχείρισή της, εντάξει, υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Ας πούμε ότι δεν μπορούμε και να τις αγνοήσουμε παντελώς. Η ουσία όμως είναι αυτή. Μάλιστα. Να αλλάξει αυτή η πολιτική, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και σε αυτές τις δικοσυμπαχίες και πραγματικά να κινηθεί σε μια κατεύθυνση η οποία θα στοχεύει στην πραγματική ειρήνευση και συνεργασία των λαών, χωρίς φυσικά προαπαιτούμενα και χωρίς άλλες επιδιώξεις. Και επειδή προηγουμένως δεν απέφυγα, απλά μέσα στη ρήμη του λόγου δεν απάντησα και για την Τουρκία. Ναι, ναι, για μια σημασία. Που μου θέσατε. Είδαμε για παράδειγμα την Τουρκία, την συνάντηση Μητσοτάκη, Ερντογάν, πριν από λίγες μέρες. Εμείς προκαταβολικά είχαμε πει, αν θέλετε, μέσα από μια ανάλυση βάσει των αρχών και των θέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν περιμένουμε και κάτι το ιδιαίτερο. Απλά είπαμε ότι θα στοχεύσει και δικαιωθήκαμε απόλυτα σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να κλείσει μία αντιπαλότητα η οποία καλλιεργείται στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ πρέπει να παρουσιάσει μία συνεκτικότητα λόγω των πολεμικών εξελίξεων στην Ουκρανία. Είναι εντολή του ΝΑΤΟ αυτή. Να κλείσουν οι αντιπαλότητες. Και κλείσαν οι αντιπαλότητες, το είδατε. Και η δεύτερη θέση την οποία εκφράσαμε βάσει των αναλύσεων μας είναι ότι οδεύουμε στις απαρχές μιας πορείας η οποία θα οδηγήσει στην συνεκμετάλλευση των πόρων, όχι μόνο ενεργειακών και τουριστικών και ό,τι άλλο μπορεί να αποφέρει κέρδη στα ελληνικά και συγγνώμη που σας διακόπτω. Το είδαμε, ναι, δηλώσεις του Ακάρ. Ναι, ακριβώς αυτό. Είδαμε πέσαμε μέσα και στα δύο. Πέσαμε μέσα και στα δύο. Δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Πραγματικά δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Εντείνει την ανησυχία μας. Γιατί κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, για να μην πω και την κυριαρχία. Κυριαρχία είναι τα σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα είναι θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα και έως. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τα διαπραγματεύεται σε κινήσεις οι οποίες απέχουν από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του τουρκικού λαού. Δεν τον βγάζουμε απ' έξω. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς το παιχνίδι, την τράπουλα, να χρησιμοποιήσω σε αυτή τη λέξη, την φράση, την τράπουλα, τη μοιράζουν τα μεγάλα μονοπόλια, τα επιχειρηματικά, τα ενεργειακά, που τα συμφέροντά τους εκπροσωπεί το ΝΑΤΟ. Η Τουρκία ξαφνικά με εντολή του ΝΑΤΟ σταμάτησε να απειλεί την Ελλάδα. Πριν από λίγο καιρό την απειλούσε. Και μην πάμε μακριά, ας θυμηθούμε ότι οι φαραωνικοί εξοπλισμοί οι οποίοι έγιναν επειδή η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα. Τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τροφοδοτούν την επιθετικότητα της Τουρκίας και δεν την τιμωρούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για την προκλητική και παράνομη συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα. Τότε μας λιδωρούσαν. Σήμερα για δέστε με μία εντολή αρχίσανε και πλέκει μία χώρα, πλέκει εγκόμια εναντίον της άλλης. Πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να δει αυτές τις εξελίξεις. Και όσο δυναμώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσο δυναμώνουν οι η υποστήριξη του κόμματος από τον ελληνικό λαό τόσο πιο έντονη γίνεται, πιο δυνατή. Γίνεται και η φωνή του και η δράση του και φυσικά αποκαλύπτει από άλλη σκοπιά και από άλλη θέση ισχύως αυτές τις πομπές των αστικών της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων που την στηρίζουν. Γιατί κακά τα ψέματα, αλλά η κυβέρνηση έχει και την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη των άλλων κομμάτων. Σαφής. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της αναλυτικής συζήτησης. Είχαμε καιρό να τα πούμε εδώ ραδιοφωνικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, νομίζω, και να κλείσουμε με την ευχή, κύριε Παπαναστάση, να βρεθεί, να υπάρχει μια επίλυση με ειρηνικό τρόπο και κάποια στιγμή να παλέψουν και οι λαοί, να συνεχίσουν να παλεύουν, γιατί παλεύουν οι λαοί και οι εργαζόμενοι, και να απαλλαχτούν και από τις αλυσίδες τους. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.